Η ιστορία δεν ξαναγράφεται επειδή κάποιος την κατασκευάζει αυθαίρετα στο μυαλό του. Το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού είχε αποδέκτες στις χώρες που με έργα και λόγια επιχειρούν να αλλάξουν τα σύνορα και αμφισβητούν τις διεθνείς συνθήκες, προσβλέποντας σε μεγαλοειδιατισμούς του παρελθόντος. Οι προτροπές του Πρωθυπουργού έγιναν στη Θεσσαλονίκη και τη Σύνοδο Κρατών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κανείς στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν μπορεί να δεχθεί τον δεσποτικό αναθεωρητισμό που απειλεί όχι μόνο τη διεθνή γεωπολιτική ισορροπία, αλλά και τα αποδεκτά σύνορα πάνω στα οποία χτίστηκε ο σύγχρονος κόσμος. Περίπου την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος στην Κωνσταντινούπολη επέμενε στις απειλητικές του αναφορές εναντίον της Ελλάδας. Αναφερόμενος στην αποβατική άσκηση που έστησε απέναντι από τα ελληνικά νησιά, προειδοποίησε και πάλι απειλητικά την Αθήνα. Bundan sonra da böyle gidecek. Kararlı bir şekilde, emin adımlarla. Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek. Αυτά είναι φεδρά. Είναι και φεδρά και ανεύθυνα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να πέσει σε αυτή την παγίδα. Οι Τούρκοι από εμάς αυτό περιμένουν. Να χάσουμε την ψυχραιμία μας, ούτως ώστε να είμαστε εμείς εκείνοι που θα ανεβάσουμε στροφές στην ένταση στο Αιγαίο. Και ο Χουλουσιακάρ όμως επέμεινε στη γραμμή που αναδεικνύει η Άγκυρα για τα ελληνικά νησιά, φτάνοντας στο σημείο να απαιτεί από Έλληνες πολιτικούς να μην επισκέπτονται τα νησιά γιατί εκνευρίζεται η Τουρκία. Αναγνωσμάλαρλα, silahlandırılmaması gereken adalar var. Bizim orada bu haksız hukuksuz taleplerine karşı, haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerine karşı hiçbir sorunumuz yok. Biz bunların her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Ο Ερντογάν και η τουρκική πολιτική να ενεργοποιήσει φοβικά σύνδρομα. Θα περάσουμε μια κρίση, δεν θα φτάσουμε σε κάποιο θερμό επεισόδιο